Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διοργανώνει δράσεις ορνηθοπαρατήρησης στους υγροτόπους του νησιού, στους υγροτόπους της Δυτικής Λέσβου, αλλά και στην περιοχή της Καλονής, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην κορύφωση της μετανάστευσης των αποδημητικών πουλιών. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Μεταναστευτικών Πουλιών και έτσι οι δράσεις στο πεδίο συνδυάζονται με την παρατήρηση και την καταγραφή των πολλών μεταναστευτικών πουλιών που έχουμε στην Λέσβο. Η Γέλαδος ανά πάσα στιγμή μπορεί να επισκεφθεί μια χώρα σεισμογενή όπως είναι η Ελλάδα και ειδικότερα η Λέσβος και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προετοιμασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα απελευθερώνεται περίπου το 70% της συνολικά εκλειόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με την ευκαιρία και της Παγκόσμιας Μέρας για τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελάτε να γνωρίσουμε τους σεισμούς» που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Λέσβου, όλων των σχολείων της Λέσβου και περιμένουμε τους επόμενους μήνες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα έτσι ώστε να γνωρίσουν από κοντά τις διεργασίες του πώς λειτουργεί δηλαδή ο πλανήτης μας, πώς λειτουργεί η λιθόσφαιρα της Γης, για ποιο λόγο δημιουργούνται οι σεισμοί, ποιο είναι το αίτιό τους και κυρίως να εξοικειωθούν στη σεισμική τράπεζα του μουσείου με τη σεισμική κίνηση, με στόχο να μην πανικοβάλλονται σε περίπτωση ενός σεισμού, αλλά ακριβώς να γνωρίζουν τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς, έτσι ώστε να μην έχουμε θύματα, μια και δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εκδήλωση μιας σεισμικής δραστηριότητας. Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το Μουσείο συνεχίζει με μια σειρά από σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς με στόχο να τους προσκαλέσουν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή του απολιθωμένου δάσους. Και αυτό το τρίμηνο θα ολοκληρωθεί με μια σειρά ενημερωτικές δράσεις, οι οποίες πρόκειται να γίνουν και σε διάφορα χωριά, αλλά και στην Μυτιλίνη, με στόχο να γίνει πιο προσιτή στο ευρύτερο κοινό η φυσική κληρονομιά της Λέσβου και να υπάρξει μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση για την προστασία και την ανάδειξή της.